ενδιαφέροντα όσα έχει να μας πει ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας. Καλή σας μέρα, κύριε Δαβέτα. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές. Στο νησί. Ναι, χτες το βράδυ ήρθα, αργά το βράδυ, σήμερα το πρωί από, από το Παρίσι. Ο κύριος Δαβέτας λοιπόν θα μας μιλήσει όχι με την παλαιότερη ιδιότητα του πολιτευτή, του αλλά ναι, κυρίως με την ιδιότητα του πανεπιστημιακού καθηγητή, του ανθρώπου, του ποιητή αν θέλετε, του ανθρώπου που βλέπει τα πράγματα, τα πολιτικά πράγματα, τα κοινωνικά πράγματα με μια άλλη σκοπιά, έτσι λίγο πιο φιλοσοφημένη. Να ξεκινήσουμε λίγο με την αφορμή της παρουσίας σας εδώ στην Κέρκυρα. Θα μιλήσατε σε μια εκδήλωση ναι, για υπάρχει τον το για τον Καριωτάκη, ναι, το οποίο διοργανώνει το περιοδικό Πόρφυρας, το οποίο ξεκινάει σήμερα. Εγώ μιλάω αύριο στις 5 και θεώρησα ιδιαίτερη ευκαιρία, μια πολύ καλή ευκαιρία, γιατί ο Καριωτάκης, όλοι νομίζουν ότι ο Καριωτάκης ήταν απλά ένα φαινόμενο προσωπικής κρίσης και η αυτοκτονία του και όλα αυτά. Ναι. Εγώ θέλω να... Ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές, για όσους δεν το γνωρίζουν, που προσπαθούσε, ήταν πεσημιστής στο έργο του και προσπαθούσε να αυτοκτονήσει πάρα πολλά χρόνια. Ναι, τρεις φορές προσπάθησε, την τρίτη το πέτυχε. Mm. Το θέμα είναι ότι εγώ θεωρώ ότι ακριβώς αυτό το δίλημα της προσπάθειας της αυτοκτονίας του έδειχνε το διχασμό του ανάμεσα στη χαρά και στη λύπη, ανάμεσα στην αισιοδοξία και στην απεσιοδοξία. Αυτό θέλω να αναπτύξω, εκεί θέλω να το στηρίξω και κυρίως να συνδέσω ότι αυτό το φαινόμενο της εποχής Καριωτάκη έχει σχέση με τη σημερινή κρίση. Με τη σημερινή κρίση που πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε αδιέξοδο, αδιέξοδο ταυτότητας, αδιέξοδο το να βρουν τη θέση τους στον κόσμο και στα πράγματα, και ο Καριωτάκης μπορεί να εκφράσει περίφημα τη σύγχρονη κατάσταση. Να. Ελπίζω όχι προς μια αυτοκτονική λύση. Όχι, το αντίθετο. Θέλω να δείξω, ως κοινωνία. Θέλω να δείξω ότι πρέπει να είμαστε δημιουργικοί. Μας έρχεστε από την Γαλλία και εκεί έχουμε διάφορες νομοθετικές κατά κύριο λόγο πρωτοβουλίες από τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον κύριο Μακρόν, σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Χτες πέρασε ο νόμος στη Βουλή. Ναι. Εντυπωσιακό. Καταρχήν απαγορεύονται η δωρεάν νοσηλεία στους μετανάστες. Κάτι το οποίο έχει γίνει και εδώ σε μέρη. Αυτό όμως είναι φοβερά εντυπωσιακό. Δηλαδή ο μετανάστης ή αν θέλετε ο πρόσφυγας, όπως τον ονομάζουν εκεί, θα πρέπει να περιμένει 3 μήνες, όπως ο Γάλλος του εξωτερικού θα περάσει ένα τρίμηνο όπου θα ελεγχθεί σε όλα τα επίπεδα νομιμότητας και αναγκών, και μετά από αυτό θα μπει στη διαδικασία για το αν θα έχει ή όχι οποιαδήποτε αν θέλετε συμπεριφοράς ιδιαίτερης. Όσοι δεν είναι, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι όσοι είναι μετανάστες παράνομοι, οι έλεγχοι γίνονται πάρα πολύ αυστηροί, μα πάρα πολύ αυστηροί, και ήδη το έχουμε δει αυτό, και έχουμε μαζικές και έξυπνες επαναπροωθήσεις για να μην, προκληθεί η αντίδραση από κάποιους οι οποίοι έχουν ευαισθητοποιηθεί στο θέμα των προσφύγων. Έχουμε δηλαδή μεγάλες επαναπροωθήσεις. Και βέβαια το τρίτο και το κυριότερο είναι ότι... Επαναπροωθείς προς τα πού όμως? Λοιπόν, εδώ είναι το... Πάνε να χρησιμοποιήσουν αυτό που είναι στα διαβατήρια, την βιομετρική ανάλυση. Δηλαδή, ας πούμε, θα σε ελέγξουμε βιομετρικά. Βλέπουμε ότι εσύ είσαι Αφγανός στην καταγωγή. Αφού δεν υπάρχει άλλη χώρα από την οποία εσύ θες να μας πεις, θα σε στείλουμε στο Αφγανιστάν, πίσω. Μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα μεταφέρεται στην πατρίδα της καταγωγής σου και ας μην είσαι εσύ και ας μην έχεις έρθει. Οπότε έτσι αυτό αναγκάζονται βέβαια να πούνε από πού προέρχονται. Ναι. Τους αναγκάζουν έτσι να πούνε από πού προέρχονται. Αυτό όμως δημιουργεί δύο ζητήματα. Πρώτα απ' όλα παίζουν εκ του ασφαλούς, γιατί δεν είναι από τις πρώτες χώρες που δέχονται τα προσφυγικά κύματα, άρα μπορούν να ελέγξουν τους αριθμούς. Και δεύτερον, μπορούν να παίξουν εντός ή εκτός αγωγικών με την εισαγωγή των μεταναστών ή των προσφύγων, αν θέλετε, στο δημόσιο σύστημα υγείας, κάτι που είναι δύσκολο να πετύχουμε εμείς, γιατί εξαιτίας των κυμάτων που μας έρχονται θα δημιουργηθεί μια υγειονομική βόμβα αν αυτούς τους ανθρώπους δεν τους εμβολιάσουμε, δεν τους εξετάσουμε. Γι' αυτό και η ελληνική πολιτεία τους εμβολιάζει όλους με το που έρχονται, ναι, μέσα. Ναι, και καλά κάνεις αυτό το θέμα, για περισσότερο για να φροντίσει τους Έλληνες πολίτες. Αλλά ένα άλλο σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό
για να εμποδίσουν αυτή τη δυσανάλογη αύξηση μεταναστών, δεν επιτρέπουν πια να φέρνει ο μετανάστης, ακόμη και ο νόμιμος, προσέξτε, ο νόμιμος, δηλαδή αυτός που έχει όλα τα χαρτιά, την οικογένειά του. Μπορεί να έρθει να τον επισκεφθεί για ένα διάστημα χ, με βίζα, αλλά μετά από λίγο θα φύγει. Αυτό το παλιό, το οποίο ξεκίνησε επί μητεράν και αυξήθηκε αργότερα, δηλαδή ότι αυτόματα η οικογένεια ερχόταν να εγκατασταθεί μαζί με τον εργαζόμενο μετανάστη στη Γαλλία, με αποτέλεσμα, ενώ ας πούμε η αγορά χρειάζεται ένα άτομο, ξαφνικά να υπάρχουν 6-7 και άμα αυτό πολλαπλασιαστεί γίνεται έτσι, μεγαλώνει. Δεύτερο και το τελευταίο επίσης του νομοσχεδίου είναι ότι υπάρχει απόλυτος έλεγχος των αναγκών της αγοράς. Ναι. Μόνο όσους χρειάζεται εργάτες η αγορά, μόνο αυτούς θα δεχθεί. Οπότε ακόμη και κάποιοι που έχουν τα στοιχεία για να γίνουν μόνιμοι δεν θα γίνουν δεκτοί, διότι η αγορά ανάλογα με τις ανάγκες της μπορεί να τους χρειάζεται. Ναι. Τώρα, βλέπουμε στην χώρα της Γαλλικής Επανάστασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στην χώρα που εξέλεξε του διαφωτισμού, στην χώρα που εξέλεξε τον Μακρόν ως έναν τεχνοκράτη κεντρόπολιτικό στην ουσία, να ρέπει προς την ακροδεξιά. Αυτό γιατί την ατζέντα της Λεπέν χρησιμοποιεί. Δηλαδή, όταν λέω την ατζέντα της Λεπέν, προσοχή, να μην παρεξηγηθώ, αλλά αυτά τα οποία σας είπα πριν από λίγο είναι αυτά τα οποία λέει η Λεπέν εδώ και μία δεκαετία τουλάχιστον. Αυτό γίνεται για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί το ίδιο το ζήτημα από μόνο του έχει πάρει διαστάσεις φορτικές για την καθημερινότητα του Γάλλου. Ο Γάλλος δεν έχει αυτή την κουλτούρα την ανθρωπιστική του Μεσόγειου που λέμε εμείς. Έλα βρε παιδί μου, εντάξει, δώσε, έλα και εσύ. Δεν υπάρχει. Του ξένιου διατελεσμού. Ναι, δεν έχει, ναι, αυτό δεν το υπάρχει. Δεν το έχει. Το έχει μόνο εφόσον ο νόμος και οι θεσμοί το επιτρέπουν, στα πλαίσια των θεσμών. Ναι. Ο ξένιος δίας είναι ο θεσμός εκεί πέρα. Δεν είναι η ανθρωπιά του καθένα. Είναι λίγο διαφορετικό. Ναι. Δεύτερον, ότι η Λεπέν έχει εδώ και 5 χρόνια μία αξιοπερίεργη έως αξιοθαύμαστη σταθερότητα στο προβάδισμα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή γύρω στο 27%. Ναι, συνέχεια. Στο 27-28%, το οποίο άμεσα μπορεί να γίνει 30%, δηλαδή ένας από τους Γάλλους με απόλυτη συνείδηση ψηφίζει Λεπέν. Συγγνώμη. Όπως είπε ο Λαντ στην παρουσίαση του τελευταίου του βιβλίου πριν από 2 μήνες, το οποίο έκανε σκάνδαλο η δήλωσή του, είπε ότι ετοιμαστείτε για τη νέα πρόεδρο της Γαλλίας που θα είναι η Λεπέν. Νομίζαν όλοι το πειρονικά. Αυτός εξήγησε στη συνέντευξή του που έδωσε και στην τηλεόραση και στην Φιγκαρό και στη Λεμόν ότι όχι, η λογική των στατιστικών οδηγεί προς τα εκεί. Όσο εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι τα προβλήματα. Και εδώ ακριβώς θέλω να πω αυτό το οποίο λέγαμε πριν εδώ έτσι στη σιωπή του στούντιου, έχουμε κρυφτεί όλοι πίσω από τη λέξη λαϊκισμός. Λέμε όλοι λαϊκίζει αυτός. Όλοι λένε λαϊκίζει ο ένας τον άλλον. Ναι. Άμα ρωτήσετε τους περισσότερους, δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει λαϊκίζεις. Χρησιμοποιούν τον λαϊκισμό για να απορρίψουν έναν αντίπαλο ή για να επιρρύψουν στον εαυτό τους τη χαρά και τον ενθουσιασμό ότι αυτή είναι η σωστή. Λάθος και οι δύο αναλύσεις. Ο λαϊκισμός έχει μια βάση αλήθειας. Τι εννοώ για να εξηγηθώ και να μην παρεξηγηθώ. Ναι. Γύρω από τον λαϊκισμό, τον οποίο χρησιμοποιούν βέβαια διάφοροι δημαγωγοί από όλες τις πλευρές της πολιτικής, κομματικά, ανεξάρτητα κομματικά, κρύβεται ένα τεράστιο πρόβλημα του λαού. Δηλαδή, ο λαός έχει μια σειρά από προβλήματα τα οποία οι σημερινές κυβερνήσεις, κάτω από την καθοδήγηση του πολιτικά ορθών και κάτω από την καθοδήγηση της αύξησης των πλουσίων των ολιγαρχών σε βάρος των φτωχών, δεν ακούνε τα προβλήματά του. Να. Τα προβλήματα, δηλαδή, έχει βασικά προβλήματα ο κόσμος επιβίωσης. Mm-hmm. Οπότε, τι κάνει ο κόσμος, ακούει τους λαϊκιστές και πάει πίσω από τους λαϊκιστές. Ζητώντας μια περισσότερο ανθρωποκεντρική πολιτική θεώρηση των πραγμάτων. Ζητάει να τον ακούσουμε. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Και αν θέλετε, οι αντιδράσεις αυτές εμφανίζονται, όχι, δεν καταγράφονται μόνο στις εκλογές. Καταγράφονται και μέσα από την τέχνη. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ποτέ εδώ ο κινηματογράφος, ο τοπικός, να έχει για 4 εβδομάδες συνεχόμενες να παίζει ένα έργο όπως παίζει τώρα το Τζόκερ. Ο Τζόκερ, στην ουσία, η υπόθεση είναι το ξέσπασμα
μιας ομάδας ανθρώπων η οποία δεν έχει άλλο τρόπο να αντιδράσει. Είναι στο περιθώριο. Ναι, είναι στο περιθώριο. Μιλάμε όμως για ανθρώπους οι οποίοι είναι κοινοί, δεν είναι το παλιό περιθώριο. Η παλιή περιθωριακή είναι στην ουσία το κέντρο της... Είναι η μεσαία τάξη, διαλυμένη μεσαία τάξη. Που πιέζεται από όλες τις πλευρές. Τώρα μου δίνετε μια ωραία πάσα και πολύ γρήγορα θα μπω στο θέμα του πολιτισμού, το οποίο όμως θα το δω από την πολιτική άποψη. Δηλαδή, ο πολιτισμός, ξέρετε, ακόμη πώς αντιμετωπίζεται, και εδώ στην Κέρκυρα μέχρι τώρα τουλάχιστον, δεν ξέρω τι θα κάνει μια αρχή, πώς αντιμετωπιζόταν. Ως μια διαδικασία απλά γεγονότων. Ναι. Δηλαδή, εκδηλώσεων, διασκεδάσεων. Εάν δεν δούμε τον πολιτισμό σαν μια πολιτική ανάπτυξης, πολιτική θέσεων εργασίας, το οποίο θα αλλάξει την αισθητική εικόνα, άρα μοιραία και τη ζωή των καθημερινών πολιτών, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Θα έρχεται κάθε νέος δήμαρχος, τι θα κάνει, θα καλεί μια φορά το Θεοδωράκι, μια φορά από εδώ από εκεί, τα πεπατημένα, τα σίγουρα, θα ξοδεύονται κάποια χρήματα, είναι κάποιες εκδηλώσεις και στο τέλος θα πούνε όλοι τι ωραία, ακούσαμε μια ωραία μουσική και γυρίσαμε σπίτι. Και η ζωή του θα είναι η ίδια. Εάν αυτό δεν το καταλάβουν οι ηγέτες, οι πολιτικοί και οι παλιοί, αλλά και οι νέοι, τότε δεν θα καταλάβουν τίποτα. Ναι. Ο πολιτισμός είναι πηγή ανάπτυξης. Αλλά για να γίνει αυτό, χρειάζεται πρόγραμμα. Χρειάζεται τα κατάλληλα άτομα στην κατάλληλη θέση. Δεν υπάρχει ούτε πρόγραμμα, ούτε τα κατάλληλα, άτομα στην κατάλληλη θέση. Και χρειάζεται μια κεντρική θεώρηση των πραγμάτων. Γιατί έχετε κάνει κι εσείς σύμβουλος στο Μαξίμου, μια θέση που μπορεί να προσφέρει πολλά και μπορεί να προσφέρει και τίποτα. Εγώ είχα τεράστια προβλήματα. Αν η γενικότερη θεώρηση δεν στρατεύει, αν θέλετε, με την καλή έννοια του όρου, όλους και όλες τις δυνάμεις προς μια κατεύθυνση. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα και δεν θα τραπώ να το πω. Ενώ είχα πάρει το OK από τον τότε Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, να ξεκινήσω μια σειρά από εκδηλώσεις οι οποίες θα μας βάζαν σαν χώρα που είχαμε κρίση, θα μας βάζαν σε μια σειρά από δομές στην Ευρώπη, ο Υπουργός το σταμάτησε. Ναι. Με το επιχείρημα, ποιος είναι υπουργός, εγώ ή ο Δαβέτας. Και βέβαια το ερώτημα είναι, το θέμα είναι, άμα είσαι υπουργός, άκου το σύμβουλο του Πρωθυπουργού, ο οποίος σου προτείνει μια σειρά από γεγονότα για το πώς θα μπορέσεις να μπεις στη δομή και να μπορείς να χρηματοδοτήσεις μια σειρά από project, τα οποία στόχο θα έχουν να αλλάξει την εικόνα. Ναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι χρησιμοποιείται ο πολιτισμός περισσότερο για κομματικές διαδικασίες, χρησιμοποιείται περισσότερο για ξέπλυμα κομματικών υποχρεώσεων, να χρησιμοποιήσω όρο επίτηδης οικονομικό, δηλαδή μας μένει μια θέση στον πολιτισμό, ας βάλουμε κάποιον, ή επίσης για ανθρώπους οι οποίοι θα είναι τόσο πιστοί στην εξουσία και θα υπογράφουν τα διάφορα νομοσχέδια, τα οποία εμείς θέλουμε να τα ξεπεράσουμε γρήγορα για να κλείσουμε το στόμα των αρχαιολόγων. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που αφορά μια χώρα η οποία θα μπορούσε να βασιστεί στον πολιτισμό για πολλές καταστάσεις και διάφορα πράγματα και μάλιστα με εξωστρεφείς δράσεις όπως είναι η Ελλάδα, ο πολιτισμός της οποίας είναι παγκόσμιος στην ουσία. Βλέπουμε δράσεις πολιτισμικές για χώρες που έχουν μια ιστορία 100-200 χρόνων αλλά βρίσκονται στη Δυτική Ευρώπη και μεσουρανούν με αντικείμενο πράγματα τα οποία αν συγκρίνει κάποιος με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ή αν θέλετε την πορεία των πολιτιστικών πραγμάτων στη χώρα μας είναι αστεία και γελία. Πριν 4 μέρες ο Μακρόν ήταν στην Κίνα. Πήγε λοιπόν στην Κίνα εκμεταλλευόμενος την προσωπική σχέση που έχει φτιάξει με τον Xi Jinping. Ναι. Xi Jinping. Ξέρετε γιατί πήγε εκτός των άλλων, εκτός από τα οικονομικά, για να εγκαινιάσει τον μπομπούρ της Κίνας. Δηλαδή κάνουν εξαγωγή οι άνθρωποι. Ό,τι κάνουμε το Λούβρο, κάνουμε τον μπομπούρ. Mm. Πάνε στις διάφορες χώρες, οι οποίες είναι διατεθειμένες να πληρώσουν, με χρήματα των χωρών αυτών, από εδώ από την εκπομπή σας, το έχω πει 4 φορές αυτό, αν θυμόσαστε. Με χρήματα των χωρών αυτών, χρήματα των Κινέζων δηλαδή, των Ιαπωνέζων, των Αράβων κτλ., φτιάχνουν ένα θυγατρικό μπομπούρ, ένα μικρό μπομπούρ εκεί, ή ένα μικρό Λούβρο, το οποίο παρουσιάζει κατά περιόδους θεματικές εκθέσεις από αν θέλετε, εκθέματα που υπάρχει στο Λούβρο ή στο Μπομπούρ. Δηλαδή και από κλασικό και από σύγχρονο. Ναι. Ξέρετε ότι πόσες θέσεις εργασίας καινούργιες υπάρχουν. Mm-hmm. Ξέρετε τι χρήμα μπαίνει στη Γαλλία από αυτό το πράγμα. Ξέρετε τι ταυτόχρονα φτιάχνει με την εικόνα του πολιτισμού προς τα έξω. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στην Κέρκυρα. Τώρα, αυτή τη στιγμή στην Κέρκυρα, που σας μιλάω εγώ τώρα. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Δεν μπορούμε στην Κέρκυρα να κάνουμε συνεργασίες με διάφορα μουσεία της Ευρώπης και να υπάρξουν ανταλλαγές υλικών και να πιστεί από πάνω η κεντρική κυβέρνηση να βοηθήσει.
και οι χιλιάδες των τουριστών που έρχονται από τα κρουαζιερόπλια με τα αεροπλάνα. Μονίμως λένε οι αρχαιολόγοι. Να μπουν κάποιοι. Μα ποιοι αρχαιολόγοι? Οι αρχαιολόγοι θα ακούσουν την κεντρική κυβέρνηση. Εάν υπάρξει μια συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση, οι αρχαιολόγοι θα μπορέσουν να καταλάβουν ότι είναι προς τιμήν τους αρχαιολογικά εκθέματα να μπορούν να ανταλλάσσονται με άλλα εκθέματα άλλων χωρών και να υπάρχει ανταλλαγή πολιτισμού. Στέλνουμε εμείς κάποια δικά μας εκεί για ένα διάστημα 1-2 μηνών, δεχόμαστε κάποια άλλα και γίνεται μια ανταλλαγή τέτοια με αποτέλεσμα να υπάρχουν χρήματα. Έχουμε μείνει εμείς ως Ελλάδα στις αιμονές κάποιων αρχαιολόγων τη στιγμή που στις υπόλοιπες χώρες με βαθύ πολιτισμό, μεταξύ των οποίων και ο γαλλικός ή αν θέλετε τα μουσεία, ο κινέζικος πολιτισμός, Κίνα, έχουν βάλει και άλλες ειδικότητες μπροστά, όπως είναι οι μουσιολόγοι που έχουν μετατρέψει τα μουσεία σε πραγματικά ενδιαφέροντες και πολυδραστικούς σε χώρους δημιουργίας. Ενώ... Και ψυχαγωγίας, όχι διασκέδασης. Ναι, ενώ εμείς έχουμε στην ουσία καταντήσει τα μουσεία μας σε χώρους που δεν προσελκύει το ενδιαφέρον κανενός. Τίποτα. Απλώς όσοι είναι παθιασμένοι με την αρχαιολογία και την ιστορία θα έρθουν να δουν τα διάφορα πράγματα, επειδή είναι παθιασμένοι, και όμως θα μπορούσε αυτό να γίνει χώρος έλξης, διότι δίπλα σε αυτά τα μουσεία θα μπορούσαμε να έχουμε σύγχρονους καλλιτέχνες, να υπήρχε δηλαδή παράλληλο θέαμα. Στο Λούβρο πηγαίνει κάποιος και βλέπει, στη μία αίθουσα βλέπει τα αρχαία ελληνικά και δίπλα βλέπει κάποιους μεγάλους σύγχρονους καλλιτέχνες οι οποίοι εκθέτουν ανοίγοντας διάλογο με τα αρχαία ελληνικά. Αυτό το πράγμα δεν είναι δύσκολο. Έτσι. Να γίνει, θέλει ανθρώπους που να ξέρουν την αγορά, να ξέρουν την ιστορία της σύγχρονης τέχνης και να μπορούν να ανοίξουν κάποιες πόρτες στο εξωτερικό. Ναι. Λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους τους φοβόνται, δεν τους βάζουν στην εξουσία. Μάλλον θέλω να πω πιο απλά, δεν τους δίνουν τη δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις και προτιμούν τους γραφειοκράτες, οι οποίοι θα φάνε δύο σφαλιάρες και θα υπακούσουν και θα υπογράψουν τα νομοσχέδια. Ναι. Έχουμε το αίτημα της Γοργούς και απλά το εκθέτουμε στο ανακαινισμένο αρχαιολογικό μουσείο. Δεν έχουμε όμως δίπλα μία ιστορία για το πώς βρέθηκε, πώς έγινε η ανασκαφή, με ποια εργαλεία, πότε. Αν θέλετε, μέσα σε ποιο ιστορικό πλαίσιο και κοινωνικό πλαίσιο εδώ στην Κέρκυρα δημιουργήθηκε ο συγκεκριμένος ναός κτλ. Δεν έχουμε το ιστορικό πλαίσιο μέσα στα μουσεία και γενικότερα τα έχουμε κάνει αποθήκη ευρημάτων. Αυτό είναι, αποθήκη ευρημάτων. Έτσι, και όχι είπατε τον όρο ακριβώς. Και όχι ένα τρόπο ολιστικής παρουσίασης. Πολιτιστικής πολιτικής. Ολιστικής παρουσίασης του πολιτισμού και της ιστορίας της χώρας. Έτσι. Αυτό όμως θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και σαν το πρόσωπο μιας πολιτιστικής διπλωματίας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί έχουμε και μια στενότητα του χρόνου που φεύγει σιγά-σιγά. Σε σχέση με τη Γαλλία, βλέπουμε την Αμερική να έρχεται σε αντιπαράθεση με την Κίνα, την Γαλλία να κάνει συμπράξεις μέχρι και στον πολιτισμό, το Μακρόν να διαφοροποιείται σε σχέση με άλλες αποφάσεις και σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε εδώ, ας πούμε, να είναι ο μόνος που έρχεται σε άμεση ή έμεση αντιπαράθεση με την Τουρκία, σε σχέση με όλα αυτά τα συμβαίνοντα, τα οποία οι υπόλοιποι ναι μεν καταγράφουν και καταδικάζουν, αλλά από την άλλη χτυπάνε και την πλάτη του Ερντογάν πίσω από τα παρασκήνια. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό? Πρώτα απ' όλα, ας πάρουμε τον Τραμπ στα γρήγορα. Ο Τραμπ έχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό δόγμα, στο οποίο λέει America First. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι... Μας έχει μπερδέψει όμως λίγο. Μας έχει μπερδέψει, αλλά πάντως είναι συνεπής σε σχέση με αυτά τα οποία έλεγε προεκλογικά ο ίδιος. Ανεξαρτήτως αν δεν μας αρέσουν πολλές αποφάσεις του, γιατί πράγματι σε σχέση με το κλίμα, σε σχέση με άλλα θέματα, οι αποφάσεις του εμένα δεν μου αρέσουν. Σε σχέση με την Συρία, τώρα η απόφαση που πήρε, ευτυχώς που διορθώθηκε τελευταία στιγμή, αλλά μετά από πτώσεις νεκρούς, ήταν μια απόφαση ούτε εμένα μου άρεσε αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να εγκαταλείψεις τους Κούρδους, οι οποίοι δώσαν τη μεγάλη μάχη μόνο και μόνο γιατί εσύ θέλεις να τα βρεις με τη Ρωσία και με τον Ερντογκάν. Όμως υπάρχει μια συνέπεια στην πολιτική του Τραμπ, με την έννοια ότι αυτό το οποίο έλεγε πάντοτε America First συνεχίζει. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι ο Τραμπ απομακρύνεται από την Ευρώπη, δεν παίζει πια τον προστάτη της Ευρώπης. Αφήνει, ενώ παραμένουν, έχουν ας το πούμε μια δυτική νοοτροπία, δεν είναι ο προστάτης της Ευρώπης. Αφήνει λοιπόν την Ευρώπη στα χέρια των Ευρωπαίων. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι οι Γερμανοί και Γάλλοι, οι δύο κυρίαρχες δυνάμεις, είναι αυτές που θα παίρνουν αποφάσεις. Οι Βρετανοί δεν μπορούν να έχουν την άμεση συμμετοχή στις αποφάσεις, διότι είναι με το ένα πόδι μέσα, με το άλλο πόδι έξω, λόγω του Brexit, το οποίο δύσκολα θα το αποφύγουν, απλά προσπαθούν να το πετύχουν με τον πιο γλυκό τρόπο. Άρα ο Μακρόν τι πρέπει να κάνει?
πρέπει να μπορέσει να παίξει και αποφασιστικό ρόλο, αλλά και να αντικαταστήσει την Μέρκελ. Διότι η νέα διάδοχος της Μέρκελ δεν έχει την προσωπικότητα της Μέρκελ, η νέα Γερμανίδα. Ναι. Ο Μακρόν λοιπόν θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία ώστε η Γαλλία να περάσει μπροστά. Γι' αυτό και αναγκάζεται να αλλάξει πολιτική για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα με τη Λεπέν, γιατί ενώ εξωτερικά έχει μια εικόνα του ανθρώπου που θα μπορεί να γίνει ο νέος leader στην Ευρώπη, εσωτερικά απειλείται πάρα πολύ από τη Λεπέν. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν κάνει ανοίγματα τα οποία ουσιαστικά τον αφήνει ο Τραμπ, ουσιαστικά υπάρχει μια συμφωνία σιωπηλή ανάμεσά τους. Ο Τραμπ βάλει εναντίον της Κίνας για να ελέγξει την Κίνα, να της κόψει την όρεξη αυτού του εξπανσιονισμού, δηλαδή της επεκτατικότητας που έχει η Κίνα, είναι αχόρταγη στα οικονομικά. Άμα έχεις όμως 13 τρισεκατομμύρια πλεώνασμα κάθε χρόνο, πώς θα της το κόψεις δηλαδή. Μπορεί να της το κόψεις ανεβάζοντας τους δασμούς. Όταν έχει ένα μεγάλο μέρος του αμερικανικού χρέους στα χέρια της, αυτό δεν έχει σημασία. Πώς θα τον δεν έχει μεγάλη σημασία, γιατί οι Αμερικάνοι τις έχουν κόψει την πρόσβαση στην τεχνολογία, στην υψηλή τεχνολογία. Βγάλανε νόμο τώρα που λέει ότι δεν μπορεί να έχει, ακόμη και αν συμμαχίσει με άλλες χώρες, πάνω από 20% μέρισμα σε μια, αν θέλετε, μεγάλη διεθνή εταιρεία υψηλής τεχνολογίας. Άρα τους κόβουν στην υψηλή τεχνολογία. Και οι έλεγχοι οι οποίοι κάνουν οι Αμερικάνοι, ακόμη και στους Ευρωπαίους, είναι πάρα πολύ σκληροί, ώστε οι Κινέζοι να μην έχουν αυτή την πρόσβαση. Ανεβάζει τους δασμούς στα κινέζικα προϊόντα. Βλέπουμε να αποδίδει εν μέρει αυτό, γιατί οι Κινέζοι αναγκάζονται να πληρώσουν περισσότερα και αναγκάζονται να δίνουν περισσότερα στους δασμούς, κάτι το οποίο σημαίνει ότι αποδίδει ο Τραμπ. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποδώσει η Ευρώπη. Άρα λοιπόν αφήνει τους Ευρωπαίους να παίξουν λίγο το παιχνίδι μιας δυτικής πλευράς φιλικής. Οι Κινέζοι χρησιμοποιούν την Ευρώπη για να μπορούν να έχουν πέρασμα στην Ευρώπη, αλλά το θέμα είναι, όπως φωνάζουν πολλές φωνές στην Ευρώπη, να μην αλωθεί η Ευρώπη από τους Κινέζους. Γιατί οι Κινέζοι έχουν μια στρατηγική στην οικονομία, αγοράζουν πάντα περιοχές και εργαλεία τα οποία έχουν σαν στρατηγική την επέκτασή τους στην Ευρώπη. Ναι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Η Ελλάδα πάντως φαίνεται να θέλει να παίξει αυτό το ρόλο του εταίρου της Κίνας προς θέλει με μια προϋπόθεση να προσέξει, γιατί στο τέλος δεν ξέρουμε τι θα γίνει και τι θα είναι πια ελληνικό και τι δεν θα είναι. Δηλαδή υπάρχει τεράστια. Δεν είναι σαν τους Ισραηλινούς. Οι Ισραηλινοί είναι καλύτεροι πελάτες από τους Κινέζους. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Ισραηλινός, επειδή έχει το εμπορικό δαιμόνιο, έρχεται, αγοράζει κάτι και μετά το μεταπολεί. Ναι. Και έτσι έχουμε, ας το πούμε, λόγω του και χάρη των Ισραηλινών, έχουμε ισχυρή ανάπτυξη. Μπαίνει χρήμα. Μπαίνει, βγαίνει χρήμα. Ναι. Ο Κινέζος χρησιμοποιεί το χρήμα για να εγκατασταθεί κάπου στρατηγικά. Αυτό το λέω. Γιατί έχω πάει τρεις φορές στην Κίνα, βλέπω τη λογική τους, θα πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί αν δεν προσέξουμε θα έχουμε μια κινέζικη λογική σε όλες τις επιχειρήσεις, και η οποία, όπως ξέρετε, η κινέζικη λογική έχει ένα μειονέκτημα. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Υπάρχει καπιταλισμός, αλλά δεν υπάρχει δημοκρατία. Καπιταλισμός και αυτός μέσα σε ένα ορισμένο πλαίσιο, και γεωγραφικά, ναι, και έτσι. Οικονομικά. Δεν θα μας αρέσει. Δεν αφορά το 1,5 δισεκατομμύριο των Κινέζων δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Και υπάρχει και μεγάλη φτώχεια στην Κίνα. Βλέπουμε... Όπου πάει, ακριβώς. Μπορώ να σας πω ότι υπάρχει τεράστια φτώχεια στην Κίνα. Mm. Πέρα από αυτή την βιτρίνα της κεντρικής κυβέρνησης, υπάρχει τεράστια φτώχεια. Mm. Άρα λοιπόν το θέμα είναι πού πάει αναλογικά το χρήμα. Και βλέπουμε και τι γίνεται εκεί με το Hong Kong, που έχουν συνεχόμενες διαδηλώσεις. Αυτό είναι μεγάλη ελπίδα μας. Μεγάλη μας ελπίδα να διατηρήσουν την ημί αυτονομία. Το στηρίζω 100%. Είναι μεγάλη μας ελπίδα. Πρέπει να στηρίξουμε το Hong Kong για να μπορέσουν μέσω του Hong Kong να περάσει ένα νόημα δημοκρατία στην Κίνα. Πείτε μας και μία τελευταία κουβέντα, να επανέλθουμε εδώ για τα τοπικά μας πράγματα. Πώς βλέπετε το καινούριο πολιτικό τοπίο στην Κέρκυρα και στα Ιόνια νησιά? Κοιτάξτε να δείτε, από το καινούριο τοπίο περιμένουμε πολλά. Γι' αυτό ψηφίστηκε και στην περιφέρεια και στο Δήμο. Περιμένουμε πολλά. Είναι νωρίς για να κρίνουμε, θα ήταν άδικο. Όμως εγώ θα τους κρίνω αυστηρά και προς το καλό και προς το κακό με βάση τον πολιτισμό. Περιμένω να δω κατά πόσον ο πολιτισμός είναι το αντικείμενό μου, με αφορά, και ήθελα πάντα να εμπλακώ στην Κέρκυρα, αλλά οι κομματικοί οργανισμοί δεν με άφησαν να εμπλακώ στην Κέρκυρα. Δεν πρόκειται να τους παρακαλέσω βέβαια. Αυτά ούτε στον ύπνο τους δεν τα περιμένουν. Εγώ αγαπώ την Κέρκυρα. Δεν έχω σχέση με κομματικούς μηχανισμούς.
Θα περιμένω λοιπόν να δω από τη μεριά μου τι θα γίνει στο θέμα του πολιτισμού. Εάν πραγματικά θα έρθει ένα νέο στοιχείο ουσιαστικό στην αλλαγή της εικόνας του πολιτισμού της Κέρκυρας ή θα είναι μια αναπαραγωγή, ένα αναμάσιμα του πολιτισμού που υπήρχε πριν, ο οποίος δεν απέφερε, κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα πράγματα. Άρα λοιπόν, δίνουμε χρόνο, παρακολουθούμε στενά. Σήμερα θα πάω και στα γένεια της Πινακοθήκης που βρίσκομαι εδώ πέρα, να δω και από εκεί και πέρα τα πράγματα θα κριθούν στο έργο και όχι στα λόγια. Και σε αυτά που λέω εγώ και οτιδήποτε θα κριθούν πάνω στο έργο. Εάν η νέα Δημοτική Αρχή και η νέα Αρχή της Περιφέρειας φέρει έργο, τουλάχιστον στον πολιτισμό ή αν θέλετε σε άλλα ζητήματα όπως τα σκουπίδια, τα οποία τέλος πάντων αφορούν όλο τον κόσμο, αλλά μένω στο θέμα του πολιτισμού, τότε ναι, θα τους χειροκροτήσουμε. Θα είμαι ο πρώτος. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Δαβέτα, για αυτή την συνομιλία που είχαμε. Είμαι πάντα χαρά μου όταν έρχομαι. Παραγωγικές οι συζητήσεις που έχουμε. Πραγματικά χαίρομαι γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να μπορώ να αναπτύξω τη σκέψη μου και να επίσης να μάθω και πράγματα από τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και εσάς, κυρίες και κύριοι, που παραμείνατε μαζί μας. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα στις 12, προκειμένου να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. 1:30, μην ξεχνάτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που...